Ο Έντι να βάλει τα όργανα να παίζουν. Είναι βιωματική η εμπειρία που έχετε. Γιατί μας έχει πια κρίτια. Τι ήτανε, ήτανε break. Θα σας περάσει γιατί είστε ημίγυμνοι. Μην ανησυχείτε. Ούτως. Θα στεγνώσω. Μια χαρά ήταν σε αυτό που έκανε, απλώς νομίζω το παρουσίασε λάθος. Πρέπει να γιατί. Θα πρέπει να βρούμε δεκάρι να δώσουμε. Κάνε αυτά που έχεις μάθει. Μήπως ο Ισίδωρος νιστάζει. Έχει θόρυβο. Πώς ξεχωρίζετε ότι είναι αρσενικό ή θηλυκό το ξόψαρο? Εγώ του έβγαλα το όνομα Ισίδωρος. Τώρα αν είναι Χριστίνα. Α. Μα με έχεις δυσκολέψει, μάνα μου. Πού έχεις βάλει το νόμο, πού έχεις βάλει το χέρι? Κοίτα εδώ, τα βλέπει. Πώς έχεις πάθει ποτέ? Όχι. Εγώ στη πατέρα. Καλά. Γιατί μα μίλα πέρα. Με διεγείρει πάρα πολύ το... Είστε πάρα πολύ σοβαρές. Και έχετε όλο αυτό το πακέτο βλέμμα και την κίνηση. Πώς το λένε, Κοντάξιο Βερτίλ. Πώς? Κοντάξιο Βερτίλ. Πρώτο θέμα χωρίς ούτε ένα λάθος. Μπράβο. Ούτε μια στιγμή δεν ξέρει. Αυτό είναι αλήθεια. Και όλο το τα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το κόσμο να είναι καλά. Νίκο του Καντέλη. Είναι κάτι που αγαπούσα. Κάτι τρέχει. Το κινητό μου είναι μισό. Και ενώ πάνε και έρχονται τα νέα μέτρα, προσπαθώ να κρατήσω τα γέμια και να μην αφήνω τη δεξιά με την αριστερά να μαλώνουν όσα τα πετεινάρια. Παρακαλώ. Κατάλαβα. Θα ακούσουμε ένα ακόμα. Μεγάλη πείρμα είναι. Άλλες καρφώνει και εντάξει, όπως και να βγει έξω, το ίδιο θα γίνει. I'm sexy and I know it. Έτσι, Φερεντίνο. Το Ντίνο που τον έχεις, καλέ. Δεν το μιλάει. Θέλω να πω ότι καταγγέλλω ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο, γιατί ο πατέρας μου έφαγε 10 λεπτά μπροστά από το ενίο και πήγαινε τα χρυσόψα.
Τι μου λέει, και εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Και όπου πήγαινε το δάκρυο, πήγαινε το χρυσόψαρο. Δεν πάει έτσι πάντα, έτσι κι αλλιώς. Μια από εδώ, μια από εκεί. Όχι, όχι, πήγαινε ανάλογα με το δάχτυλο. Πήγαινε ανάλογα με το δάχτυλο. Δεν ξέρω. Έχει παιδευτεί και ο πατέρας μου.